Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την προσεχή Τετάρτη θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με ασφάλειες πληροφορίες του insider.gr, η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει την πρόταση του νόμου στη Βουλή σήμερα Παρασκευή και την επόμενη Τρίτη, 26 Μαρτίου, θα περάσει από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή με στόχο να τεθεί προς ψήφιση μία ημέρα μετά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να κατατεθεί τροπολογία την Τετάρτη, λίγες ώρες πριν την ψήφιση. Η τροπολογία αυτή θα ενσωματώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών ως προς το τελικό κείμενο του νόμου. Η νέα ρύθμιση θα εκπνέει τον Μάρτιο ή τον Ιούνιο του 2020 και αναμένεται να είναι επιλέξιμη 150.000 περίπου κόκκινοι οφειλέτες. Εντυπωσιακά αυξάνεται η διείσδυση του πλαστικού χρήματος, καθώς οι Έλληνες χρησιμοποιούν ολοένα πιο συχνά πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για τις μικροπληρωμές τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cardlink. Μία στις τρεις συναλλαγές με κάρτα αφορούν πλέον ποσά κάτω των 10 ευρώ, ενώ το 60% των συνολικών συναλλαγών με πλαστικό χρήμα πραγματοποιείται για ποσά έως 20 ευρώ. Γεγονός βέβαια που σηματοδοτεί μεγάλη στροφή στις συναλλακτικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών. Το Facebook έφτασε στην παραδοχή σήμερα ότι η κωδική πρόσβαση εκατομμυρίων χρηστών του είχαν αποθηκευτεί στους εσωτερικούς διακομιστές του χωρίς κρυπτογράφηση και ήταν επομένως εκτεθειμένη σε χιλιάδες υπαλλήλους της εταιρείας, διαβεβαιώνοντας όμως ότι το πρόβλημα έχει πλέον λυθεί. Αυτούς τους κωδικούς δεν τους είδε ποτέ κανένας εκτός του Facebook και δεν βρήκαμε τίποτα μέχρι σήμερα που να υποδηλώνει ότι κάποιος εκ των έσω τους χρησιμοποίησε καταχρηστικά, τόνισε η εταιρεία ωστόσο στην ανακοίνωσή της. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 721,69 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,53%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.